Σταυλόκα! Σταυλόκα! Της αγροτιάς θα σπάσει της κυβέρνησης ο Τζαμπούκας. Με μπλόκο στα μεγάλα χωράφια, κλείνοντας τα δύο τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, οι αγρότες των Χανίων εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην αντιπροσωπεία τους, που την ίδια ώρα διεκδικούσε ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου. Τα αιτήματά μας τα ξέρετε, είναι σοβαρά και αυτό, εμείς δεν υποχωρούμε. Δεν έχουμε λόγο να πάμε να γυρίσουμε στα χωράφια μας. Περιμένουμε να μας τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ένα βασικό αίτημα που είναι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη τώρα πλέον. Να πάρουμε αφορολόγητο πετρέλαιο και το φτηνό αγροτικό ρεύμα σε 7 λεπτά κιλοβατόρα. Έχουμε διαλύσει πια στα χωριά, δεν υπάρχουν διάδοχη κατάσταση, δεν έχουν μείνει κανένα προϊόν σχεδόν εκτός το αβοκάντο και η ελιά ευκαιριακά που είχαμε πολύ λίγη παραγωγή. Μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων που βρίσκονται στους δρόμους από το περασμένο φθινόπωρο διαδηλώνοντας ενάντια στην ακρίβεια που γονατίζει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, εμφανίζονται αποφασισμένα να μην υποχωρήσουν. Οι αποφάσεις τους ωστόσο θα κριθούν στις συνεδριάσεις των κεντρικών τους οργάνων όπου θα γίνει αποτίμηση της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Πάντα είχαμε πετυχημένους υπουργούς, αλλά αποτυχημένους αγρότες και αποτυχημένα προϊόντα, όπως χάσαμε τα πορτοκάλια, χάσαμε τα σταφύλια, χάσαμε πέρυσι και τα λεμόνια. Το κόστος παραγωγής δεν καλύβει ούτε τις επιδοτήσεις, ούτε άλλο επίδομα μπορεί να πάρουμε. Αν δεν έχει χαμηλό κόστος παραγωγής αυτό που παράγουμε, δεν συμφέρει να παράγουμε πλέον. Και μπορεί να το φάει και ο καταναλωτής να μπορεί να το αγοράσει. Όχι στην ακρίβεια και τη φορολογία. Την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Συνδικαλιστές του κλάδου στα Χανιά δήλωσαν πως την προσεχή Πέμπτη θα συμμετέχουν σε συνάντηση με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο, τονίζοντας πως οι διεκδικήσεις τους παραμένουν σταθερές.